Ωραία, πάμε. Πριν ξεκινήσω να μιλάω, θα σας εκφράσω λίγο ένα συνέστημα. Έχω ένα συνέστημα θυμού, αόρατο. Αυτό είναι γιατί. Γιατί όταν έρχεται κάποιος για να σε πάει σε ένα μεγαλύτερο βάθος, θα πρέπει να αφήσει την επιφάνεια. Και όταν την επιφάνεια έχει κάνει τόσο κόπο για να μπορέσει να τη στηρίξει, να τη μάθει, να την αποστηθήσει, να την. να την, να την, να την. Τότε επειδή ακριβώ δεν θέλει να αφήσει ό,τι γνωρίζει και να μπει σε ένα βαθύτερο επίπεδο και να λάβει βαθύτερη σοφία, τότε θα θυμώνει. Έτσι, σήμερα θα είναι μια αποκαλυπτική μέρα. Γιατί πρώτα θα μιλήσω εγώ μέσα από ένα επιστημονικό υπόβαθρο και μετά θα μιλήσει η Χριστίνα από ένα άλλο επίπεδο. Έτσι, αν ξεκινήσουμε και μιλήσουμε για το δίπολο του νου που ψυχολόγοι και ψυχίατροι το λένε διπολική διαταραχή. Και πριν ξεκινήσω να μιλήσω για αυτό, θα σας πω πώς δημιουργήθηκε όλη αυτή η επιστήμη σε εισαγωγικά της ψυχολογίας. Είναι στην πραγματικότητα μια προσπάθεια του ανθρώπου να μπορέσει να κατανοήσει συμπεριφορές και ψυχισμούς. Για να μπορέσεις κάτι να το κατανοήσεις και όχι να το νοήσεις βέβαια, χρειάζεται να το παρατηρείς. Όταν παρατηρείς κάτι και τα βλέπεις με τα μάτια του νου, τότε το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι σιγά σιγά να καταγράφεις τις αντιδράσεις, δηλαδή την επιφάνεια. Βλέπεις κάποιον άνθρωπο ο οποίος παρουσιάζει κάποια συμπτώματα, αυτά τα συμπτώματα όταν τα δεις και σε έναν δεύτερο και σε έναν τρίτο, τότε αρχίζεις να πιστεύεις ότι όλο αυτό μπορείς να το κατατάξεις μέσα σε μία σελίδα, ένα κεφάλαιο να δώσει έναν ορισμό και έτσι σιγά σιγά να μπορέσεις να πεις ότι έχεις κατανοήσει την ανθρώπινη συμπεριφορά. Αυτό το οποίο έχει ξεφύγει από όλους εμάς που ασχολούμαστε είναι ότι στην πραγματικότητα δεν είναι μία ανθρώπινη συμπεριφορά, είναι μία εκδήλωση του νου μέσα από έναν άνθρωπο. Δηλαδή, ο άνθρωπο και ο νους είναι δύο πράγματα διαφορετικά. Εμεί όμω μπορούμε και βλέπουμε την εκδήλωση του νου σε άνθρωπο. Και επειδή υπάρχουν πάρα πολλέ συνιστώσει, δηλαδή η διπολικότητα μπορεί να έχει μικρότερη ένταση, μεγαλύτερη ένταση, μέχρι και χάσιμο, να φτάσει και μέχρι την τρέλα κάποια στιγμή, τότε άλλη κατηγοριοποιούμε και λέμε διπολική διαταραχή 1, διπολική διαταραχή 2. Είναι μια προσπάθεια να κατηγοριοποιήσουμε τι συμπεριφορέ. Επειδή όλα τα μέσα είναι πάρα πολύ πλέον προσιτά σε όλου του ανθρώπου, μπορεί κάποιο να διαβάσει, να μελετήσει, να δει τη διπολική διαταραχή και διαβάζοντα τη θα συναντήσει, θα δει μάλλον, ότι υπάρχουν κοινά σημεία σε όλου μας. Γι' αυτό και όταν διαβάζεις βιβλία που έχουν να κάνουν σχέση με το νου, πολλά στοιχεία είναι κοινά, αλλά απλά είναι σε μικρότερη ένταση. Ή σε μεγαλύτερη. Έτσι, μέσα από τις παρατηρήσεις που έχει κάνει ο άνθρωπος, κατασκευάζοντας μία επιστήμη, λέγοντας τη βέβαια λανθασμένα ψυχανάλυση, δεν μπορείς ποτέ να αναλύσεις μία ψυχή, γιατί η ψυχή είναι μοναδική, Λέγοντας λανθασμένα τη λέξη ψυχοθεραπεία, δεν μπορείς να θεραπεύσεις μία ψυχή. Το πρώτο, λοιπόν, λάθος που κάναμε είναι ότι δεν διαχωρίσαμε τον νου από τον άνθρωπο. Αν πάρεις τον νου μόνο του, που εκδηλώνεται βέβαια σε μία ανθρώπινη συμπεριφορά, τότε θα αρχίσεις να βλέπεις ότι σε διπολική διαταραχή υπάρχει ένα δίπολο. Δηλαδή υπάρχει η μία πλευρά που έχει κατάθλιψη και η άλλη πλευρά που έχει μανία. Αυτά εναλλάσσονται σε χρονικές περίοδους. Είναι σαν μια μπάλα που γυρίζει συνεχώς γύρω-γύρω και βλέπεις διαφορετικά πρόσωπα. Ανάλογα το πόσο αργά γυρίζει η μπάλα, δηλαδή η άλλη πλευρά του νομίσματος, αν γυρίζει πάρα πολύ αργά, τότε δεν μπορείς να διαγνώσεις τη διπολικότητα του νου. Μπορεί δηλαδή για έξι μήνες να είσαι σε ύφεση και σε άλλου έξι μήνε να έχει λίγο μεγαλύτερη μάνια. Δεν μπορεί να το διαγνώσει, είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Νομίζει ότι αυτό είναι κάτι σε εισαγωγικά φυσιολογικό το οποίο οφείλεται στι εξωτερικέ συνθήκε. Αν όμως όμω είναι σε μεγαλύτερη ένταση μέσα στον άνθρωπο, τότε αυτό αρχίζει και γυρίζει πιο γρήγορα, που σημαίνει ότι αρχίζω και έχω περίοδου εναλλαγή μικρότερη διάρκεια. Δηλαδή, μπορεί να είμαι ένα μήνα έτσι και ένα μήνα αλλιώ. Αν ο νους περιστρέφεται με μεγαλύτερη ταχύτητα, γιατί ο νους στην ουσία γυρίζει γύρω γύρω από τον εαυτό του, θα έλεγα, δηλαδή γύρω από αυτό που είναι, μια και δεν έχει δρόμο να περπατήσει στη γη, τότε ανάλογα με αυτή την περιοδικότητα μπορείς να έχεις μεγαλύτερες σε ένταση συμπεριφορές που να δηλώνουν μία κατάθλιψη και μία μανία. Εκεί που το πρωί είσαι καλά, το βράδυ αλλάζει το προσωπείο. Έτσι, το πρώτο πράγμα που θέλω να δούμε είναι ότι όλοι μας έχουμε αυτές τις διακοιμάνσεις. Απλά σε κάποιους ανθρώπους είναι πολύ πιο έντονες. Έχουν χάσιμο συνείδησης πολλές φορές ή ταυτόχρονα έχουν μία παρέτηση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο άνθρωπος αρχίζει να λείπει ως εαυτός. Ο νους δηλαδή έχει καταλάβει το σώμα και πλέον λειτουργεί κατά το δοκούν. Θα εμφανίζει τα δύο πρόσωπα ανάλογα με τις εξωτερικές συνθήκες. Οι άνθρωποι που έχουν διπολική διαταραχή δεν μπορούν να μείνουν πολύ καιρό μόνοι τους, πάντοτε έχουν ανάγκη από εξωτερική ενέργεια. Μπορείτε να δείτε έναν άνθρωπο ο οποίος γυρίζει γύρω-γύρω από τον εαυτό του, κάποια στιγμή κουράζεται και παραδίδεται. Για να μπορέσει να συνεχίσει να υπάρχει αυτό το δίπολο, χρειάζεται εξωτερική ενέργεια. Χρειάζομαι μια ενέργεια για να μπορώ δίθεν να δείχνω ότι εγώ υπάρχω. Ο άνθρωπος ο οποίος αρνείται βαθιά μέσα του να δει αυτό τον διπολικό νου, δηλαδή στην ουσία την δει, την ανυπαρξία του, ότι κάποιος άλλος διαφεντεύει όλο το το είναι, τότε αυτό αρχίζει σιγά σιγά και μεγαλώνει σε ένταση παίρνοντα ενέργεια από το εξωτερικό περιβάλλον. Τα συμπτώματα είναι πάρα πολύ ξεκάθαρα, έχουν γραφτεί σε σημείο που κάποιο πλέον και απλώς αναγνώσει να μπορεί να βλέπει αυτές τις διακυμάνσεις και δίθεν να μπορεί να διαγνώσει τη διπολική διαταραχή. Οι περίοδος κατάθλιψης όπου έχω μηδέν ενέργεια και απλά δεν κάνω τίποτα ή δεν θέλω να κάνω τίποτα, εναλλάσσονται με τις περιόδους μανίας όπου μπορούν να φτάσουν μέχρι τις κρίσεις μεγαλείου ότι εγώ είμαι και κανένας άλλος. Δηλαδή έχει τις δύο όψεις, από το τίποτα στο όλο. Αυτό είναι ο διπολικός. Στη μία πλευρά θα υπάρχει μία κρίση ότι είμαι ένα τίποτα, δεν τα καταφέρνω, δεν κάνω καλά και όταν για οποιοδήποτε λόγο αλλάξει η άλλη όψη, τότε εγώ είμαι βασίλισσα, ο βασιλιάς, το νούμερο ένα, δίνω διαταγές, θέλω υπηκόους και βέβαια ο άνθρωπος που έχει καταληφθεί από αυτό το νου δεν μπορεί καθόλου να έχει αίσθηση ούτε να αισθάνεται ποια είναι η πραγματικότητα του. Θα μείνω λίγο στο γεγονό ότι ένα άνθρωπο ο οποίο παρουσιάζει αυτά τα συμπτώματα, μέσα από την επιστήμη λέμε ότι υπάρχει γονίδιο στο γενεαλογικό δέντρο, δηλαδή κάποιο έπασχε από μια διπολική διαταραχή. Εάν είσαι παιδί, ενό γονέα που έχει διπολική διαταραχή, έχει μεγάλε πιθανότητε μέσα από τι μετρήσει μπορεί να πει 15-20% να το παρουσιάσει στη ζωή σου αν και οι δύο σου γονείς είχαν διπολική διαταραχή, τότε 70% θα παρουσιάσει και εσύ το ίδιο πράγμα. Αυτό είναι γιατί ακριβώς δεν θα σου δώσει ποτέ το περιβάλλον, τη δυνατότητα, τη σταθερότητα, να μπορέσει να έρθει σε επαφή με το βαθύτερο πυρήνα σου. Ο ένας θα τραβάει αριστερά, ο άλλος δεξιά και δεν θα μάθεις ποτέ εσύ ποιος είσαι. Σε ένα οικογενειακό περιβάλλον όπου ο ένας έχει διπολική διαταραχή, επειδή αυτό απλώνει, είναι σαν να πετάς μια πέτρα μέσα σε μια θάλασσα και τα κύματα αρχίζουν να απλώνονται, ε, ως εισαγωγικά υγιής, εκείνος δηλαδή που έχει, θα λέγαμε, περιόδους όπου δεν μπορεί αυτό να φανεί, δηλαδή θα λέγαμε ότι είναι ένας άνθρωπος που ζει με κάποιον που έχει διπολική διαταραχή για να μπορέσει να μείνει μαζί του, τότε χρειάζεται να του δίνει ενέργεια. Όταν πέφτει σε κατάθλιψη θα είναι υποστηριχτικός και όταν είναι σε μανία ο διπολικός, εγώ που είμαι μαζί του θα υποχωρώ. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο αρχίζει και παίρνει ενέργεια και ο διπολικός δεν μπορεί ποτέ να βιώσει τη διπολικότητά του. Δεν είναι το νου του. Με αυτόν τον τρόπο όμως, αρχίζει και αυτός που είναι δίπλα του να παθαίνει τα συμπτώματα της διπολικής διαταραχής αρχίζει και αφήνει το θέλω του, τη δημιουργία του, την ευθύνη του εαυτού του, μόνο και μόνο για να μπορέσει να παραμείνει δίπλα στο διπολικό. Δηλαδή, ο άνθρωπος που μπορεί να έχει μεγαλύτερη συνέστηση του εαυτού του, μπορεί να έχει θέλω, μπορεί να έχει δημιουργία, για να μπορέσει να μείνει δίπλα στο διπολικό, θα πρέπει να αφήσει ένα μέρος από τον πλούτο του, τον εσωτερικό, ακόμα και τη λογική του. Με αυτόν τον τρόπο, ο διπολικός αρχίζει και κρύβεται μέσα σε ένα οικογενειακό περιβάλλον. Τα συμπτώματα αρχίζουν και τα εμφανίζουν οι γύρω τους και ο διπολικός κρύβεται. Τότε βλέποντας ο διπολικός τους άλλους γύρω να τρελαίνονται, πιστεύει ότι οι άλλοι είναι τρελοί και εκείνος είναι ο λογικός. Πάντοτε φταίνει οι άλλοι, οι εξωτερικές συνθήκες, όταν εξωτερικές συνθήκες είναι δίθεν αρνητικές, θα πέφτω σε μια κατάθλιψη. Στην πραγματικότητα βέβαια να γνωρίζετε, γιατί θα πω και μερικά πράγματα που είναι έξω από τα γραφόμενα, ότι ο διπολικός είναι εκείνος μέσα από την άρνησή του που παρουσιάζει δήθεν ότι λυπάται. Ποτέ δεν λυπάται. Τη λύπηση μπορεί και την προκαλεί, αλλά ποτέ δεν λυπάται. Μπορεί να εμφανίζει συμπτώματα ότι είναι σε βαθιά κατάθλιψη, όμως αυτά είναι παιχνίδια του νου για να μπορέσει να απλώνεται στην πραγματικότητα αυτή η ενέργεια. Και όταν είναι στην περίοδο της μανίας, όπου πλέον φτάνουν μέχρι τις κρίσεις μεγαλείου, τότε οι υπόλοιποι γύρω λουφάζουν. Έτσι εμφανίζεται το πιο είναι ο Σιγά σιγά ο διπολικός χρειάζεται πάντοτε γύρω του να έχει ανθρώπους που τον υπηρετούν για να κρύβεται η διπολικότητα. Κατασκευάζει συνήθως πάντοτε μία οικογένεια ή οι φίλους, μέσα από τους οποίους μπορεί να παραμείνει στην άρνηση να δει ποιος πραγματικά είναι. Σε μία οικογένεια που έχει μέσα ένα διπολικό, ο διπολικός εκφράζει προς τα έξω τη μανία του, και προς τα μέσα την κατάθλιψή του. Δηλαδή, έξω στο κοινωνικό περιβάλλον θα εκφράζει τη μανία και την κρίση μεγαλείου, ενώ μόλις επιστρέφει σπίτι θα αρχίζει να απλώνεται η κατάθλιψη. Ένας άνθρωπος που έχει καταληφθεί από αυτόν τον νου, και για να μπορέσει να γίνει αυτό σημαίνει ότι αρνείται την πραγματικότητά του. Γι' αυτό μέσα από την άρνηση ο νους απλώνει μέσα στο σώμα του ανθρώπου. Πώς μπορεί τώρα να κρύβεται η διπολικότητα. Συνήθως αυτά τα άτομα όταν είναι στη μανία για μεγάλο χρονικό διάστημα είναι δραστήρια. Εμφανίζονται εργατικά, ή μπορεί να ασχολούνται με μία εργασία όπου η μανία μπορεί να εκδηλώνεται στο γύρο περιβάλλον και να εμφανίζονται δημιουργικά. Έτσι μπορεί η εξωτερική συνθήκη το εργάζομαι σε ένα δύσκολο project, σε μία δύσκολη δουλειά, σε μία δύσκολη συνθήκη, να είναι εκείνη που θα κρύβει και την κατάθλιψη αλλά και τη μανία ότι εγώ μπορώ και τα καταφέρνω. Όταν η κατάσταση έχει φτάσει σε ακραία περίπτωση, δηλαδή πλέον δεν υπάρχει καθόλου φως μέσα στον άνθρωπο, ο εαυτός είναι ελάχιστος και η ψυχική ενέργεια, η θεϊκή ενέργεια είναι πάρα πολύ μικρή, τότε όλη η κατάληψη έχει γίνει μέσα από το νου. Και επειδή ο νους κάνει φασαρία για να μπορεί να δείξει ότι υπάρχει, γιατί δεν έχει δική του ύπαρξη, τότε χρησιμοποιεί το σώμα και τον άνθρωπο για να μπορεί να εκδηλώνεται. Εμείς τώρα μέσα από την παρατήρηση συνδέουμε τη διπολικότητα με τον άνθρωπο, ενώ στην πραγματικότητα ο νους μας είναι διπολικός. Αυτό μπορούμε να το δούμε ότι όταν τυχόν το πιστεύω μας, που έχουμε, θέλουμε να το κάνουμε πράξη, τότε αυτό για πάρα πολύ καιρό, για μεγάλο χρονικό διάστημα, κρύβει τη διπολικότητα, γιατί έχω ένα στόχο. Έχω ένα project, ένα πλάνο να ολοκληρώσω. Μπορεί αυτό να με βάλει μέσα σε μία μανία, αλλά όταν θα φτάω στο τέλος και δεν θα είναι το ζητούμενο, γιατί ποτέ δεν θα μπορέσω να πετύχω ένα στόχο, γιατί αυτός είναι φανταστικός, ακόμα και αν το πετύχω θα πρέπει να θυσιάσω εμένα και όλο μου το είναι, τότε θα πάρει τη θέση η κατάθλιψη. Η βαθιά θλίψη στην ουσία που δεν έχω ζήσει και δεν είμαι η αλήθεια μου. Και επειδή και αυτή θα την πολεμήσω, θα μπω σε μια κατάθλιψη. Όταν αυτά εναλλάσσονται συνεχώς, τότε αρχίζει και γίνεται ένα δεδομένο ζωής. Έχω παραδοθεί στο διπολικό νου μου, και εγώ είμαι ανύπαχτος. Εγώ ως άνθρωπος τώρα, αν πάω δίπλα σε έναν διπολικό και κάνω το λάθος να τον λυπηθώ, δηλαδή την κατάθλιψη, την εισπράξω ως λύπηση, και επειδή έχω λύπηση και θελήσω να βοηθήσω, ενώ δεν γνωρίζω ποια είναι η αλήθεια, θα αρχίζω να μπαίνω στα δίχτυα του. Έτσι, αν μπορέσει και γραπώσει και εμένα αυτό ο νου, τότε θα αρχίζει να με κάνει και εμένα εκκρεμέ. Μία στην κατάθλιψη, μία στη μανία. Μία στην κατάθλιψη, μία στη μανία. Ο λόγο θα είναι ο εξή. Για να μπορέσω να πω σε αυτό το παιχνίδι, μέσα από τη λύπηση θα πλησιάσω. Ταυτόχρονα, βέβαια, με τη λύπηση θα μου δώσει και θαυμασμό. Δηλαδή, τα διπολικά άτομα θαυμάζουν του άλλου στην αρχή ή εκφράζουν μία λύπηση. Στην αρχή, αν με θαυμάσει ένα διπολικός, τι ωραίο, τι ψηλό, τι ικανό, πόσο θαυμαστό είσαι, και εγώ δεν γνωρίζω ποιο είμαι και αφήσω τη θέση μου τον εαυτό μου, τότε αρχίζω να ζω εκτό θέσης. Την επόμενη στιγμή, βέβαια, αυτό που με θαύμαζε πέφτει σε κατάθλιψη. Άρα εγώ χάνω την ψεύτικη αξία που μου έδωσε ο διπολικός. Έτσι αρχίζει και ξεκινάει η δικιά μου αμφισβήτηση του δικού μου αυτού. Επειδή αυτά τα δύο φεγγάρια, οι δύο όψεις του νομίσματος είναι τελείως διαφορετικά, δηλαδή ένας άνθρωπος στην ανθρώπινη φύση μπορεί να έχει μέσα του και χαρά και θλίψη και να λειτουργεί, εφόσον μπορεί και γνωρίζει ποια είναι αυτά τα αισθήματα. Όμως επειδή στο διπολικό υπάρχει κάτι το απόλυτο, εγώ είμαι και κανένα άλλο στη μανία και εγώ είμαι ένα τίποτα και εσύ δεν μπορείς να με κάνεις καλά όταν είναι στην κατάθλιψη. Τότε μέσα από την αμφισβήτηση και την ενοχή γραπώνεται ο δίπλα και αρχίζει και αυτός και γίνεται κρεμές. Για να μπορέσει να μείνει σε αυτό το περιβάλλον χρειάζεται να αρχίζεις να αφήνει και την νόησή σου και τη λογική σου και το νιώθω και το αισθάνομαι. Γιατί, γιατί ό,τι νιώθω και ό,τι αισθάνομαι δεν έχει καμία αξία μια και δεν είναι αναγνωρίσιμα πρώτα από εμένα, αλλά πάνω απ' όλα από εκείνον που εγώ έχω βάλει ψηλά. Έτσι, μέσα από αυτή την πολικότητα, το ζητούμενο είναι για τον νου να μπορέσει να μιμείται δίθεν τη ζωή. Τι μιμείτε στην πραγματικότητα. Μιμείτε τη θλίψη ως αίσθημα γιατί ακριβώς το χρειάζεται αυτό ο άνθρωπος για να δει ότι βγαίνει εκτός δρόμου και τη χαρά με την έννοια ότι εγώ επιστρέφω στο δρόμο μου. Και επειδή αυτά δεν μπορεί να τα βιώσει ένας νους, τότε τα κατασκευάζει μέσα από μία μίμηση. Και επειδή όλα είναι ψέματα, δεν μπορεί το ψέμα να κρατήσει πολύ και ξεκινάει το δίπολο από τη μία άκρη στην άλλη. Έτσι σιγά σιγά ο άνθρωπος γίνομαι μαριονέτα του νου ή ενός διπολικού ανθρώπου. Θα μπω στο τι πιστεύω και όχι στο τι νιώθω. Έτσι ο νους που και εγώ έχω νου και μένα ο νους μου έχει δύο πόλους. Το ερώτημα είναι αν θα επιτρέψω να του δώσω ενέργεια για να αρχίζει να γυρίζει πολύ πιο γρήγορα μέσα από τη δική μου ενέργεια. Τη μία φορά ο νους μου θα μου λέει είσαι ξεχωριστός, είσαι ο ένας, είσαι ο θαυμαστός και την άλλη θα μου λέει ένα τίποτα, δεν τα έκανες καλά. Δύο όψεις, ένας νους. Έτσι εγώ τότε σιγά σιγά θα αρχίζω αν τον ακούω και αν το επιτρέψω να μπαίνω στην κρίση του εαυτού μου, να μπαίνω στην κρίση του λάθους ή να θαυμάζω το σωστό. Το έκανα πάρα πολύ καλά, είναι υπέροχο, είναι η δική μου μανία, το έκανα λάθος, είμαι ένα τίποτα, είναι η δική μου κατάθλιψη. Και επειδή τα έχουμε όλοι οι άνθρωποι αυτά, τότε ανάλογα με ποιον συναναστρέφομαι, ή θα μεγαλώνει αυτός ο κύκλος, θα στρέφεται με μεγαλύτερη ταχύτητα, ή αν δεν του δίνω ενέργεια, θα μικραίνει. Αυτό το γύρω-γύρω όλη του νου είναι μία ψευδέστηση της έντασης και της ζωής. Είναι μία ώρα τη μίμηση. Έτσι, για να μπορέσω να νιώσω καλά, χρειάζομαι καλά, δήθεν καλά, και μία περίοδος που είμαι χάλια. Δηλαδή, αυτό το οποίο μπορώ να νιώθω είναι μέσα από την αντίθεση. Είναι σαν να πεινάω και να λέω, δεν θα φάω τώρα, θα φάω σε δύο ώρες για να μεγαλώσει η πείνα μου, δύο ώρες θα κλαίω, θα υποφέρω, αλλά μετά μόλις θα φάω, τι υπέροχα που είναι. Αυτή είναι η ψευδέση της ζωής Έτσι το ζητούμενο από το νου είναι πώς εγώ θα μπορέσω να αφήσω τη θέση μου και να αφήσω το δρόμο μου τη δημιουργία μου και τα αισθήματα που θα έχω όταν θα περπατάω αυτό το δρόμο. Αν βρω ποιος είμαι, αν αισθανθώ δηλαδή τι είμαι και το δεχτώ και αρχίζω και λειτουργώ βάσει αυτού που είμαι, τότε ο νους μικραίνει. Θα είναι εκεί, θα λέει τα ίδια πράγματα που σας λέω, αλλά εγώ δεν θα του επιτρέπω να του δίνω ενέργεια. Έτσι χρειάζεται λίγο να μείνετε, να δείτε ότι ακόμα και σε περιβάλλοντα όπου η διπολικότητα εκφράζεται, είναι γιατί ακριβώς κάποιος ή κάποιοι δώσανε περισσότερη ενέργεια σε εκείνον από αυτό που πραγματικά είναι. Δηλαδή, αν το παιδί μου ήταν για λίγα και εγώ θαύμαζα το λίγο ως πολύ ή το έκρινα το λίγο ενώ θα ήθελα πολύ, και αν αυτό δεν έχει μία σταθερότητα, τότε αρχίζω και κατασκευάζω ένα περιβάλλον διπολικό. Τη μία μέρα είσαι Θεά, είσαι Θεός, την άλλη μέρα είσαι ένα τίποτα. Αυτή η κίνηση των συναισθημάτων μέσα, επειδή έχει μέσα μία έντονη γοητεία, όταν τυχόν αρχίζεις και τη νιώθεις μέσα σου, τότε πιστεύεις ότι αυτό είναι ζωή. Να γνωρίζετε ότι οι άνθρωποι ζηλεύουν αυτή τη διπολικότητα σε ένα συνείδητο επίπεδο, γιατί είναι κάτι το οποίο δείχνει να είναι φανταχτερό ή πολύ λυπημένο. Έχει μία αντίθεση συναισθημάτων και μία ψευδέστηση της ζωής. Γι' αυτό και η διπολική είναι ερωτεύσιμη. Μέσα από το νου μου Μέσα από αυτό που δίθεν ζηλεύω, μέσα από αυτό που λυπάμαι και θα ήθελα να βοηθήσω και να μην μείνω στη θέση μου, να μην νιώσω, να μην αισθανθώ, αν είναι στο δρόμο μου, να παραβλέψω το νου μου και όχι εμένα, να αφήσω τον άνθρωπο αυτόν στην άρνησή του και να μην θελήσω να τον βοηθήσω, να τον αφήσω στη μεγαλομανία του και να μείνω στην απλότητά μου. Οπότε αυτοί οι δύο πόλοι μέσα μου, που και εγώ τους έχω απλά σε μικρότερη ένταση, δεν θα αυξηθούν. Έτσι ο διπολικός χρειάζεται ενέργεια. Για να μπορεί ο νους να γυρίζει γύρω-γύρω. Εκεί που θέλω να σταθούμε είναι ότι το λάθος που κάνουμε είναι ότι συνδέουμε τον άνθρωπο με τη διπολικότητα. Ενώ στην πραγματικότητα δίπολο είναι ο Ο άνθρωπος είναι εκεί, άφαντος, αόρατος. Στην ουσία, ο άνθρωπος που εκδηλώνει τη διπολικότητα έχει αρνηθεί το ποιος είναι. Συνήθως είναι λίγοι. Δεν μπορούν. Δεν θέλουν. Αρνούνται την πραγματικότητά τους. Έτσι ο νους μέσα από την άρνηση εισβάλλει σε αυτούς και τους δίνει το δίπολο. Αποδεικτική. και καταθλιπτική. Όταν αυτή η ταχύτητα του γύρω-γύρω όλη μεγαλώνει, τότε φτάνουμε μέχρι και σε ακραίε περιπτώσει όπου μπορούμε να είμαστε αυτοκαταστροφικοί. Να είμαστε επικίνδυνοι και για τον ίδιο μας τον εαυτό, αλλά και για τους άλλους. Σε εκείνο το σημείο η εκδίκηση αρχίζει και παίρνει μέρος, δηλαδή ο νους αρχίζει και εμφανίζει και την εκδίκησή του. Οπότε θα εκδικηθώ και εμένα για να μπορέσω να φτιάξω το δίπολο. Δηλαδή τι, θα κάνω κακό σε εμένα, έτσι θα εκφράζεται η λύπηση και η κατάθλιψη, αλλά ταυτόχρονα μπορεί και να σε σκοτώσω ή να με σκοτώσει στην κρίση μεγαλείου, ότι είμαι εγώ πάνω από όλου. Είμαι ο Θεός. Έτσι με αυτόν τον τρόπο δεν μπορώ ποτέ να δω ποιος είμαι και τι ήρθα να ζήσω στη γη, ποιος είναι ο μου. Χρειάζεται να γνωρίζουμε ότι όλοι έχουμε νου, άρα όλοι έχουμε δίπολο. Αυτό που αλλάζει είναι η ένταση. Τώρα μείνετε λιγάκι να δείτε ότι ένας άνθρωπος με λογική και με νόηση, που είναι αγνός, που είναι απλός, που δεν είναι πονηρός, που δεν είναι όπως λένε οι ψυχολόγοι ευφύης, στην πραγματικότητα δεν είναι ο διπολικός, Είναι πονηρός και έξυπνος. Έτσι λοιπόν εγώ που θα μείνω στη νόηση και στη λογική, που θα μείνω στο δρόμο μου, φαίνομαι ξενέρωτος. Εγώ είμαι το απέριτο, το απλό, το αληθινό αυτό που είμαι, ενώ εσύ φαντάζεις, μέγας, δυνατός. Βασιλιάς. Ή ένα θλιμμένο κορίτσι, ένα θλιμμένο αγόρι. Έτσι από κάπου θα με πιάσεις. Αν όμως εγώ γνωρίζω ποιος είναι και ποιος είναι ο δρόμος μου, τότε το μόνο που θα κάνει είναι να προσπερνάω τον νου, να τον αφήνω να ακολουθεί, εγώ θα προπορεύομαι, εκείνος θα ακολουθεί και χωρίς να παίρνει ενέργεια μέσα από τη δικιά μου ουσία, το δικό μου είναι, απλά θα μιλάει. Πώς θεραπεύεται τώρα μία διπολικότητα. Αυτό που γνωρίζουμε εμείς μέσα από την παρατήρηση είναι ότι εάν είναι σε ακραία μορφή θα χρειαστεί ύπνωση, φάρμακα, δηλαδή θα πρέπει οπωσδήποτε ο νους να μπει σε ύπνοση. Όταν η διπολικότητα έχει φτάσει σε αυτό το σημείο, η μανία να είναι έντονη και τα έντονα καταθλιπτικά συμπτώματα, τότε θα πρέπει αυτό που εμείς λέμε θεραπεία, να κοιμήσουμε το νου, για να μην τροφοδοτεί τον άνθρωπο όλο αυτό το δίπολο. Εκεί χρειάζεται να πάω σε φαρμακευτική αγωγή. Από ένα όριο και πέρα, μόνο ένα φάρμακο θα μπορούσε να κοιμήσει νου. Αυτό εμείς το γνωρίζουμε μέσα την εμπειρία μας. Το δεύτερο είναι να έχει θέληση ο άνθρωπος, να μπορέσει να δει την πραγματικότητά του, να δει τον νου του. Αρχίζει σιγά σιγά να υπάρχει μία μικρή απόσταση. Άλλο εγώ και άλλο μου Για να μπορέσει να συμβεί αυτό όμως, χρειάζεται κάποιος να γνωρίζει αυτή τη διαφορετικότητα. Ένα παιδί με κρίση μεγαλείου είναι πέντε χρονών, αλλά παρουσιάζεται σαν να είναι βασιλιάς. Και ταυτόχρονα επειδή είναι πέντε χρονών μέσα του, δεν μπορεί να κάνει όλα αυτά τα οποία ζηλεύει και πέφτει σε κατάθλιψη. μέχρι να μπορέσει να δει την άρνηση μέσα από τη θέλησή του, να δει το πόσο λίγος είναι ως ύπαρξη, ότι όλο αυτό το οποίο πιστεύει είναι ένας νους και παραδίδεται στις διαθέσεις του, έχει μία εργασία. Σίγουρα αυτό δεν μπορεί να αλλάξει με συμβουλευτική. Γιατί βαθύτερα στρώματα μέσα του διπολικού είναι η άρνηση για το είναι του. Έτσι, αν υπάρχει η θέληση και είναι υπαρχτή και μπορεί κάποιος να την νιώσει, να την αισθανθεί, τότε μπορεί να λάβει τόσο όσο, γιατί αν πάρει λίγο παραπάνω, ο νους αρχίζει να τρέχει. Έτσι, σταγόνα, σταγόνα επιστρέφεις από το διπολικό κομμάτι σου. Σταγόνα, σταγόνα αφήνεις το νου σου και μπαίνεις στο είναι σου αλήθεια. Μια διαδρομή που ορίζεται μόνο από τη θέληση του ανθρώπου. Με τη βασική προϋπόθεση βέβαια, να μπορεί αυτός που γνωρίζει, να ξεχωρίζει τι άλλο νους, άλλο άνθρωπος. Εμείς όμως επειδή είμαστε μπλεγμένοι άνθρωποι, πιστεύουμε ότι είμαστε ο νους μας, και έτσι όταν ο νους είναι σε μία κατάσταση ύπνωσης, μέσα από τους στόχους, μέσα από τα δεδομένα, μέσα από το πιστεύω, δηλαδή όταν τον υπηρετούμε, τότε δεν υπάρχει κανένας λόγος αυτός να εκφραστεί, να εμφανιστεί. Έτσι όλοι εμείς οι φυσιολογικοί έχουμε και εμείς ένα δίπολο νου, απλά ο νους μας γυρίζει αργά. Στους διπολικούς γυρίζει με γρήγορες ταχύτητες. Έτσι ας δει ο καθένας την δική του ανυπαρξία, το δικό του νου, ας νιώσει για λίγο την αλήθεια του, για να πάρει απόσταση. Άλλο το ότι είμαι και άλλο ο νους μου. Επειδή αυτό θα αρχίσει σιγά σιγά να διαχωρίζεται στη γη, μέσα από την εργασία που γίνεται, μέσα από την αλήθεια που γιώνεται, μέσα από τη δύναμη και τη θέληση του ανθρώπου, που όσοι επιλέξουν να ζήσουν την αλήθεια τους, η διπολικότητα που εκφράστηκε στη γη με πολέμους, με κρίσεις μεγαλείου, με καταθλιπτικές περιόδους, με καταστροφές, αρχίζει να απομακρύνεται. Είναι ώρα λοιπόν να μάθουμε από ένα άλλο επίπεδο τι ζήσαμε. Εμείς ως άνθρωποι το καταγράψαμε. Προσπαθήσαμε να το εξηγήσουμε, αλλά ποτέ δεν μπορέσαμε να το θεραπεύσουμε.